Αύριο θα βρίσκομαι στη παγωμένη Φλόρινα, εκεί όπου η θερμοκρασία συνήθως τις μέρες τούτες του χειμώνα δεν ξεπερνά το μηδέν. Εκεί όπου η αδυναμία του πληθυσμού να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης, που οφείλεται σε αυτή την εγκληματική πολιτική, δεν είναι έγκλημα κατά μεταφορά, αλλά κατά κυριολεξία. Εκεί όπου ένας ολόκληρος πληθυσμός κινδυνεύει και πρέπει άμεσα να μπει επιτέλους ένα τέλος σε αυτόν τον παραλογισμό που τον βλέπουμε και τον αναπνέουμε καθημερινά στην ατμόσφαιρα όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας, στον παραλογισμό της υπερφορολόγησης ενός λαού που δεν έχει να πληρώσει. Γι' αυτό και δεν υπάρχει σπίτι πια που μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο και δεν αγοράζει πετρέλαιο, αλλά καίει κανείς ότι βρίσκει μπροστά του για να ζεσταθεί. Αποτέλεσμα, και λιγότερα έσοδα για το δημόσιο ταμείο και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν ζητάμε στην προκειμένη περίπτωση, δεν διεκδικούμε απλά, απαιτούμε άμεσα να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός. Γι' αυτό και θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες τροπολογία στη Βουλή για την άμεση μείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης στα προηγούμενα επίπεδα. Διότι αυτός ο λαός πρέπει να ζήσει για να επιβιώσει η χώρα. Δεν σώζεται η χώρα με το λαό μας να μην μπορεί να ζήσει. Και περιμένουμε βεβαίως τις απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Το επόμενο όμως διάστημα, συντρόφισσες και σύντροφοι, πέραν της μάχης με τον παραλογισμό του μνημονίου, πέραν της αλληλεγγύης και των κοινωνικών αντιστάσεων που ήδη ξεδιπλώνουμε σε όλη τη χώρα, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε να δώσουμε και μια τρίτη μεγάλη μάχη με την τρίτη πλευρά, την τρίτη κορφή του ένοχου τριγώνου. Χτες επιτέλους ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα αφιέρωσε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς. Μέχρι χθες, για ορισμένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και η δημόσια τηλεόραση, ήταν σαν να μην έγιναν εκλογές το Μάη και τον Ιούνι, ο χρόνος που μας αφιερώνουν, σύμφωνα με μετρήσεις του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που έχει επιβάλει και πρόστιμα στα μέσα ενημέρωσης αυτά, πολλές φορές είναι μικρότερος και από αυτόν που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις πρώτες εκλογές, όταν του αντιστοιχούσε το 4-5%. Στη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα πρέπει πρώτα να ενημερωθούμε για τους τρεις συνεταίρους της κυβέρνησης και μετά, αν περισσέψει χρόνος, να υποθεί και κάτι συνήθως σκοπτικό, ηρωνικό, για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μέχρι χθες, το μόνο που ήξεραν να κάνουν καλά στο συγκεκριμένο δελτίο ειδήσεων ήταν να μας συκοφαντούν και να μας ηρωνεύονται. Χθες μας παρέδωσαν και μαθήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και σοβαρότητας. Να τα δεχτούμε. Μπορούν να μας κάνουν άλλωστε όση κριτική και πολεμική θέλουν, είναι ευπρόσδεκτοι, τους καλούμε να μας κάνουν κριτική και πολεμική, το μόνο που δεν θέλουμε να μας κάνουν κριτική στο όνομα της δεοντολογίας, του πλουραλισμού, αλλά και της αριστεράς. Ειδικά αυτοί που 3 χρόνια τώρα κατασυκοφάντησαν την κοινωνία, προώθησαν τον κοινωνικό αυτοματισμό, προπαγάνδισαν το μνημόνιο της βαρβαρότητας. Λοιπόν, αυτοί τώρα θα ήταν προτιμότερο να κάνουν μαθήματα σε αυτούς που τους ακούνε τα τελευταία χρόνια και στέκονται σούζα, όχι σε μας. Και κυρίως, καλό θα ήταν να λέει κανείς την αλήθεια και να μην παραμυθιάζει τον κόσμο. Ιδίως όταν υπάρχει αναφορά σε οικονομικά μεγέθη για το δάνειο που έλαβε το σύστημα
προπαγάνδας και δημοσίων έργων από την τραπεζοκρατία του τόπου με κυβερνητική εντολή λίγες μέρες πριν από την τοποθέτηση Επιτρόπου στις Τράπεζες. Μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Οι ίδιοι άλλωστε έστειλαν δελτίο τύπου, δημοσιεύτηκε παντού, ακόμα και στο χρηματιστήριο, για ομολογιακό δάνειο 98 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι οι ίδιοι που διαψεύδουν τον εαυτό τους και το χρηματιστήριο. Επιτιθέμενοι, ως συνήθως, στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς διερωτόμαστε ανοιχτά, ανοιχτά, ποιες άλλες επιχειρήσεις, πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες, πέτυχαν αναχρηματοδότηση δανείου 88 εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον 10 εκατομμύρια σε ρευστό. Και μάλιστα με ισολογισμούς αρνητικούς. Οι πρόθυμες τράπεζες, αναρωτιόμαστε, με ποια χρηματοπιστωτικά κριτήρια δίνουν δάνεια στις επιχειρήσεις. Σε άλλες δίνουν και σε άλλες κόβουν τη ρεστότητα. Πρώτο λοιπόν κάποιοι και κάποιες μας κάνουν μαθήματα συμπεριφοράς, ας συνειδητοποιήσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στην κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά στην κυβέρνηση μέσων, τραπεζών, πολιτικού προσωπικού που εγκαθίδρυσε την Τρόικα και τους δανειστές των τόπων μας. Και αυτή την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το 2013 θα την ανατρέψει μαζί με το λαό. Ας συνειδητοποιήσουν ότι οι εποχές αλίστου μνήμης που κάποιοι είχαν την ευκαιρία να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις έχει περάσει να επιστρεφτεί. Τώρα έρχεται μια άλλη εποχή, δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα, που ο λαός μας είναι στο προσκήνιο και που καλείται με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη γραμμή να αποκαθιλώσει το αμαρτωλό τρίγωνο της εξουσίας. Και βεβαίως είμαστε βέβαιοι ότι θα παίξουμε αυτόν τον καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν θα συμβιβαστούμε, δεν θα συνθηκολογήσουμε, θα επαναφέρουμε πρωτίστως τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα και βεβαίως με όσες δυνάμεις έχουμε σε αυτό το δύσκολο έργο θα αποκαταστήσουμε και τις ζημιές που έφεραν τα τρία τελευταία χρόνια το μνημόνιο και όσοι το υποστήριξαν. Εμείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θέλουμε να είμαστε υπεράνω κριτικής. Εμείς δεν θέλουμε μονολυθικά ή μέσα ενημέρωσης να μην υπάρχει πλουραλισμός, κάθε άλλο. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι κανόνες. Διότι η δημοκρατία έχει κανόνες. Και κανόνες θέλουμε να βάλουμε και στο τηλεοπτικό τοπίο. Αν σήμερα κάποιοι κατέχουν δημόσια συχνότητα χωρίς να έχουν δώσει ούτε μισό ευρώ, αυτό από μόνο του είναι σκάνδαλο. Να νομίζουν ότι θα μας βάλουν στο τσεπάκι τους είναι φρούδες ελπίδες. Να εκτιμούν ότι έχουν ανταπόκριση και αποδοχή αυτά που κάνουν στον κόσμο είναι λάθος εκτίμηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει πιστός στη σχέση του με την κοινωνία, πιστός στη σχέση του με τους πολίτες, όχι με την διαπλοκή και τα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υποχωρήσει ούτε βήμα πίσω. Το αποδείξαμε αυτό χρόνια τώρα, το αποδεικνύουμε κάθε μέρα με την παρουσία μας στη Βουλή, στους κοινωνικούς αγώνες, στους εργασιακούς χώρους, στις γειτονιές. Από αυτό το βήμα λοιπόν και από αυτή την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για το καινούριο χρόνο, σας καλώ όλους και όλες, τους βουλευτές και τις βουλευτένες του ΣΥΡΙΖΑ, να μπείτε μπροστά, να μπούμε μπροστά στην υπόθεση της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού. Να μπούμε μπροστά στη μεγάλη δημοκρατική μάχη, ώστε να σταματήσει η καταστροφή, να ξαναφτιάξουμε, να ξαναχτίσουμε, να ξαναθεμελιώσουμε σε βάσεις δικαιοσύνης και δημοκρατίας αυτόν τον τόπο, την πορεία και την προοπτική αυτού του τόπου από την αρχή. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή δύναμη.